αισθανόμαστε πως υπάρχει μία ασάφεια για το πώς θα γίνει αυτή η περίφημη επανασύνδεση σε εκείνους που τους έχει κοπεί το ρεύμα, κύριε Υπουργέ. Γιατί εδώ μιλάμε για αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια, από ό,τι καταλαβαίνω, από τη μία πλευρά, και δεν μας έχει δοθεί απάντηση ποιος θα τα πληρώσει. Η ερώτηση λοιπόν ποια είναι? Πόσα λεφτά, εσείς ζητήσατε να παρέμβετε. Έχω κάνει μια εισαγωγή. Αλλά αν θέλετε να σας κάνω και ερώτηση, σας την κάνω. Πόσα είναι τα λεφτά και ποιος θα τα πληρώσει? Να απαντήσω σε ερωτήσεις. Η ερώτηση είναι η εξής. Πώς θα λυθεί, εφόσον γίνει η επανασύνδεση με τη διαδικασία που έχετε πει, ποιος θα αναλάβει το κόστος, ποιος θα δώσει τα χρήματα, των λογαριασμών, κύριε Μανιάτη, που δεν μπορούν οι Ιταλικοί. Ένα λεπτό, όχι όλοι μαζί, ας απαντήσει καταρχήν. Αν με επιτρέπετε καταρχήν, αν θα κάνετε επανασύνδεση χωρίς ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή, αν θα επανασυνδέσετε ολονών τα τιμολόγια χωρίς ούτε ένα ευρώ. Απαντώ λοιπόν στην ερώτηση της κυρίας Σπυράκη. Ναι, η επανασύνδεση θα γίνει χωρίς ούτε ένα ευρώ κόστος επανασύνδεσης. Και ποιος θα τον πληρώσει την οφειλή, κύριε Μανιάτη, ποιος θα την υπομισθεί την οφειλή? Υπάρχουν λογαριασμοί εκκρεμότητας εκατοντάδων εκατομμυρίων, σας το είπε η κυρία Τρέμη. Θα το πάρει πάνω της η ΔΕΗ, θα το πληρώσει το κράτος? Συγχαίρεται δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα ζήτημα είναι το 1,3 δις που χρωστούν στη ΔΕΗ, ναι, διάφοροι πελάτες της, είτε είναι νοικοκυριά, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι, ναι, άλλοι. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα το οποίο συζητάμε, που έχει το ναι, το οποίο επίσης έχει κόστος όμως. Κύριε Μανιάτη, και αυτά λεφτά είναι. Μπορεί να μην είναι 1,3 δις, αλλά είναι κάποια αρκετά εκατομμύρια. Αυτά λοιπόν ποιος θα τα πληρώσει? Αφού οι άνθρωποι που τους έχει κοπεί το ρεύμα δεν θα δώσουν ούτε ένα ευρώ, όπως λέτε, αυτά τα ευρώ ποιος θα τα βάλει? Θα σας απαντήσω. Άρα το ερώτημά μας δεν είναι το 1,3 δις που χρωστούν στη ΔΕΗ, είναι τι θα γίνει με αυτές τις λίγες χιλιάδες συνανθρώπων μας που βρίσκονται εκτός των τυχών. Λίγες χιλιάδες, 300.000 και είναι οι διακοπές. Όχι, αυτό σας λέω, υπάρχει σύγχυση. Δεν συζητούμε για 300.000 κομμένους λογαριασμούς, διότι σε αυτές τις κατηγορίες δεν εντάσσονται οι συνάνθρωποι μας, αυτοί που είναι γραμμένοι στα συσίτια κοινωνικής αλληλεγγύης της Εκκλησίας. Ωραία, και των να θύμων, πούμε κάτι πρακτικό, επειδή υπάρχουν μιλάμε και άνθρωποι που μας ακούνε και έχουν άμεσο ενδιαφέρον, κύριε Μανιάτη. Εσείς διαβεβαιώνετε ότι θα υπάρξει επανασύνδεση για όσους έχουν χωρίς ανάγκη, κόστος, χωρίς κανένα κόστος, χωρίς οι άνθρωποι αυτοί να καταβάλουν ούτε ένα ευρώ. Να μην, και ότι αυτό το πράγμα από πότε θα ξεκινήσει? Αυτό θα ξεκινήσει αμέσως, μόλις οι Δήμοι δώσουν στην τετραμελή επιτροπή που έχει συγκροτηθεί, που θα συγκροτηθεί σε κάθε Δήμο, προκειμένου περίπτωση κατά περίπτωση να εξετάσετε το θέμα. Μάλιστα. Και τα λεφτά ποιος θα τα βάλει? Αυτά δεν μας το είπατε. Τα λεφτά, αυτά τα λίγα που λέτε. Ένα λεπτό πάνω. Αυτά τα λίγα λεφτά ποιος θα τα βάλει? Τα λίγα, τα πολλά, όσα είναι. Μπορώ να απαντήσω σε ένα βασικό ερώτημα που τίθεται, διότι υπάρχει μια σύγχυση. Όχι, σε αυτό μπορείτε να απαντήσετε πρώτα. Αν σε αυτό θα σας απαντήσω, αν δώσετε τη δυνατότητα να το πράξουμε. Σας απαντώ λοιπόν. Συζητούμε για παρεμβάσεις για μερικές χιλιάδες συνανθρώπων μας, ναι, και, μόνον, ναι, που είναι ενταγμένοι στα συσίτια της Εκκλησίας και των Δήμων, ναι, και οι οποίοι δεν έχουν ρεύμα. Για αυτούς λοιπόν τους συνανθρώπους μας, άρα, τους διπλανούς μας, ναι, θα υπάρξει μια τετραμελής επιτροπή η οποία θα λέει ναι, το επανασυνδέομαι. Η διαδικασία την καταλάβαμε. Ποιος θα πληρώσει, ρωτάμε. Απαντώ λοιπόν στο ερώτημα ποιος θα πληρώσει αυτές τις λίγες χιλιάδες, όχι, ναι, τις 350.000, τις λίγες χιλιάδες συνανθρώπων μας. Η απάντηση λοιπόν είναι ξεκάθαρη. Θα υπάρξει νέα κατηγορία στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, mm, και όπως έχουμε σήμερα 470.000 οικογένειες εντεταγμένες. Όχι δει. Το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο διαχέεται στους υπόλοιπους πλουσιότερους καταναλωτές. Α, μάλιστα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν επιτρέπει. Άρα οι καταναλωτές δεν θα πληρώσουν μια εικόνα. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Είναι όταν το τρίτο. Κύριε Υπουργέ, θα πληρώσουν, μας λέτε, οι καταναλωτές της ΔΕΗ. Αυτό όχι, δεν μας λέτε. Αφήστε με να σας δώσω όμως, σας παρακαλώ. Δεν μου δίνετε τι μια στιγμή δυνατότητα. Σας λέω. Τι δεν σας αφήνω. Πέντε λεπτά μιλάμε και δεν μας λέτε τι θα γίνει. Σας απαντώ ευθέως. Επιτρέπεται από την κοινότητα τα ευπαθή νοικοκυριά, τα μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος να εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες. Γι' αυτό σήμερα η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα. Άρα θα πληρώνουν οι υπόλοιποι. Θα πληρώνουν οι υπόλοιποι καταναλωτές. Σωστό. Το λέω διαφορετικά. Η υψηλότερου εισοδήματος θα είναι μία ακόμη μικρή κατηγορία στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο που ήδη σήμερα έχουν ενταχθεί 470.000 ελληνικές οικογένειες. Άρα εμείς θα τα πληρώσουμε αυτό. Ερώτηση. Είπατε ότι είναι μερικές χιλιάδες. Έχετε εικόνα ότι είναι λίγοι, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν κομμένο το ρεύμα και δεν έχουν τους πόρους να κάνουν ούτε καν ρύθμιση, να μπουν στις ρυθμίσεις της ΔΕΗ? Ξαναλέω ότι οι συνάνθρωποι μας αυτοί, λοιπόν, είναι αυτοί που έχουν ενταχθεί
στις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης των Δήμων και της Εκκλησίας. Γι' αυτό εγώ σήμερα μίλησα με τον Αρχιεπίσκοπο. Σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος έστειλε εγκύκλιο σε όλες τις Μητροπόλεις.